Λάμπρος από την παρέμβαση και αν υπάρχει κάποιος που θέλει να τοποθετηθεί, να γίνει άμεσα, στο επόμενο δηλαδή δεκάλεπτο το πολύ. Καλησπέρα στρατιώτες και σύντροφοι, να ευχαριστήσουμε την ΟΛΕΒ Ομοσπονδιακή Απελευθέρωση για την πρόσκληση. Κάποια σημεία σύντομα δεν θα καθυστερήσω πολύ. Καρνών, πρώτον, υπάρχει ένας παγιωμένος σχετισμός δύναμης. Δεν είναι εν εξελίξη αυτή η διαδικασία. Έχει ολοκληρωθεί ήδη ένα πρώτο βασικό κομμάτι μιας ολόκληρης διαδικασίας αναδιαρθρώσεων και ούτω καθεξής. Είπαν και αρκετά πράγματα οι σύντροφοι πριν. Δεν είναι κάτι το οποίο μέλεται να τελεστεί. Αφορά μια διαφορετική κατάσταση, μια τομή σε σχέση με το πώς ήταν τα πράγματα πριν και αφορά κάποια πράγματα και στο θεσμικό και στο πολιτικό και στο ιδεολογικό επίπεδο για ένα μεγάλο κομμάτι κόσμου στη χώρα μας. Στο θεσμικό επίπεδο, με την έννοια ότι έχουν ανατιναχθεί, αλλά έχουν ανατιναχθεί εργασιακές σχέσεις, δεν αφορά μια κατάσταση η οποία υπήρχε πριν το πρώτο μνημόνιο, πριν το 2008, αλλά μιλάμε για ένα πλιάτσικο, για ένα πάρτι το οποίο επιτρέπεται να γίνεται με βάση ότι δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, δεν υπάρχουν ασφαλιστικά, δεν υπάρχουν φορολογικά, δεν υπάρχουν θεσμοί οι οποίοι να ελέγχουν. Αυτό το πράγμα δημιουργεί και άλλη ψυχολογία, άλλη πολιτική αντίληψη, άλλη κινητικότητα από την πλευρά της νεολαίας. Δεύτερο πράγμα, υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή σε σχέση ακριβώς με το τι σημαίνει εργαζόμενος. Από εκεί που είχες εργαζόμενο, σήμερα έχεις απασχολήσιμους ανθρώπους. Από εκεί που είχες κάποιους εργαζόμενους σε κάποιες χώρες, η μετανάστευση γίνεται πολύ εύκολα κινητικότητα. Να πάει κάποιος άνθρωπος να δουλέψει στην Ολλανδία, να γυρίσει να κάνει ένα πτυχιακό στη Γερμανία, να περάσει και δύο χρόνια από την Ελλάδα και μετά τούμπαλι από την αρχή. Δεύτερο πράγμα, υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή στο πολιτικό κομμάτι όσον αφορά το σχετισμό δύναμης και αυτό αφορά αυτό που λέγαμε προηγουμένως, αφορά το δόγμα του Τίνα, αφορά την όλη ψυχολογική, πολιτική, αλλά βασικά την αντιπολιτική στάση της νεολαίας. Και εδώ πέρα υπάρχει ένας κίνδυνος, τα βάζω πάρα πολύ κωδικά για να συνεννοηθούμε. Υπάρχει ο κίνδυνος περί της Χρυσής Αυγής και το πώς μπορεί να εκμεταλλευτεί όλα αυτά. Υπάρχει και ένα μεγάλο ιδεολογικό ζήτημα περί του σχετισμού δύναμης που αφορά τον ατομικό δρόμο. Δεν πιστεύει εύκολα ένας νέος άνθρωπος ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν μέσα από συλλογικές διεκδικήσεις και ούτω καθεξής. Υπάρχουν και άλλα πράγματα στα οποία έχουμε πάει πάρα πολύ πίσω. Αν σκεφτούμε την επιτυχία του τηλεοπτικού Survivor και μια φρενίτιδα η οποία υπάρχει από πάρα πολύ κόσμο, νομίζω ότι αυτά είναι κάποια σημάδια των καιρών μας τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη. Αν αυτές οι αλλαγές είναι σοβαρές και αφορούν και την Ελλάδα, αφορούν τον Ευρωπαϊκό Νότο και είναι μια κατεύθυνση, όχι αν, όχι ακριβώς ξεπεράσματος κρίσης, μια ορισμένη φάση διαχείρισης, προσπάθειας διαχείρισης, κατά την γνώμη μας αυτές αφορούν καταρχήν μια γενιά. Δεν αφορούν τόσο μαζικά κόσμο ο οποίος μπορεί να ήταν στην αγορά εργασίας για 20-30 χρόνια. Αφορούν και αυτούς, αλλά βασικά τσαλαπατάνε, δημιουργούν άλλο μοντέλο εργαζόμενου ανθρώπου και στη χώρα μας και συνολικά στον Ευρωπαϊκό Νότο και ούτω καθεξής και σε άλλες χώρες. Αν αυτό είναι ένα θέμα γενιάς, δεν αφορά μόνο το ηλικιακό. Δηλαδή, αν σκεφτούμε το τι έλεγε ο Σόιμπλε σήμερα και χθες, με βάση το ότι μέχρι το 2060 θα υπάρξει μια προσπάθεια για τη ρύθμιση του χρέους, αυτό σημαίνει ότι μέχρι το 2060 θα είσαι υπό Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αυτές τις συνθήκες, χωρίς καμία δυνατότητα τροποποίησης όλων των εργασιακών σχέσεων και ούτω καθεξής. Και νομίζω ότι αυτό αφορά ένα σοβαρό πολιτικό ζήτημα και γι' αυτό έχει μια σημασία συζήτηση που κάνουμε για αυτό που λέγεται νεολαία, κίνημα νεολαίας και ούτω καθεξής. Ένα ερώτημα περίπου εμβόλυμο, αν υπάρχουν σχέδια μείωσης της ανεργίας. Γιατί αυτό που λέει η κυβέρνηση, που είναι περίπου αυτό που έλεγε και ο Σαμαράς και οι προηγούμενες κυβερνήσεις πριν το ΣΥΡΙΖΑ, βασικά αφορούν την τσαλαπάτηση οποιονδήποτε εργατικών δικαιωμάτων, να έρθουν οι επενδυτές που μακάρι να έρθουν και τους περιμένουμε να έρθουν περίπου 5 με 7 χρόνια τώρα, δεν έρχονται ποτέ, αλλά και όταν θα έρθουν, βασικά θα βρουν και μια καμένη γη, αλλά βασικά τη νέα γενιά, καύση μήλη για να. Υπάρχει μια ορισμένη κερδοφορία. Το βασικό ερώτημα σε αυτό είναι αν υπάρχει η παρουσία ενός κινήματος νεολαίας που βασικά θα τροποποιούσε, αν όχι θα ανέτρεπε, αυτό το σχετισμό δύναμης. Κατά τη γνώμη, η νεολαία ήταν ένας μεγάλος απόν σε όλη τη μνημονιακή περίοδο, την ίδια στιγμή που υπάρχει μια σιωπηρή βαβούρα και κάπως αυτή εκφράζεται που και που. Αλλά υπάρχει ένα διαφορετικό ερώτημα. Ποιο είναι σήμερα το κίνημα νεολαίας? Αν μέχρι το 90 ήταν το σπουδαστικό κίνημα με βάση όλες τις παρακαταθήκες, τις σπαστικοποιήσεις, από την Κούντα και το καθεξής. Αν μετά το 90 μέχρι περίπου τα πρώτα χρόνια του 2000 και έπειτα ήταν πάλι το σπουδαστικό κίνημα με τη μεγάλη έκφραση του 2006-2007, υπάρχει ένα ερώτημα σήμερα ποιο είναι το νεολαίστικο κίνημα. Και αν αυτό αφορά περίπου το να συναρθρωθούν κάποια ειδικά αιτήματα από τους φοιτητές, από κάποιους εργασιακούς κλάδους και κάπως να υπάρξει μια διαφορετική κατάσταση, ή αν μάλλον πρέπει
και μπορούμε να πάμε λίγο διαφορετικά από το πώς είχαμε συνηθίσει να πάμε μέσα στη μνημονιακή περίοδο από το 2010 και έπειτα. Κάποιες σκέψεις για το τι να κάνουμε για να αρχίσουμε πολύ κωδικά, σαν συμβολή στη συζήτηση που ανοίγει, δεν κλείνει και νομίζω ότι είναι μια σοβαρή συζήτηση. Πρώτο πράγμα, κατά τη γνώμη μας, είναι να συμβάλλουμε στην οργάνωση της νέας γενιάς, κοινωνική και πολιτική οργάνωση της νέας γενιάς, με την έννοια του να συγκριθεί μια πολιτική δύναμη η οποία θα τροποποιείται στο σχετισμό δύναμης, δηλαδή να βάζει κάπως ένα φρένο, να βάλει ένα λιθαράκι σε αυτό που λέμε κοινωνική και πολιτική οργάνωση, με την άποψη ότι είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα όσον αφορά το συνδικαλιστικό κίνημα, το εργατικό κίνημα. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο σε αυτά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει μια πρωτοβουλία να φτιαχτούν 5, 7, 10 επιτροπές ή 10 λέσχες νεολαίας σε 10 περιοχές της Αθήνας που να αφορούν μια τέτοια κοινωνική και πολιτική προσπάθεια οργάνωσης. Οι οποίες λέσχες να μην είναι πολιτιστικές, πολιτικές, κοινωνικές λέσχες μόνο, αλλά να είναι και λέσχες οι οποίες θα κινητοποιούν κόσμο, θα βάζουν αιτήματα, θα κάνουν κινητοποιήσεις. Δεύτερο πράγμα, κατά τη γνώμη μας, μάλλον πρέπει να συμβάλλουμε στο να αποκτήσει νεολαία κάποια αιτήματα και όχι απλά να γράφονται, αλλά να είναι αιτήματα του κόσμου. Δεν έχει αυτή τη στιγμή ένας νέος άνθρωπος αιτήματα, δεν διεκδικεί, δεν ξέρει τι πρέπει να διεκδικήσει, έχει αφομοιώσει το μεδούλι του τη νέα κατάσταση που έχει συγκροτηθεί και νομίζουμε ότι θα έπρεπε να υπάρξει μια προσπάθεια 4-5 βασικά αιτήματα, εκπαιδευτικά, εργασιακά, μισθολογικά, γύρω από θέμα της ανεργίας, να υπάρχει μια μεγάλη καμπάνια και να υπάρχουν και κοινές κινητοποιήσεις οι οποίες να αλλάξουν λίγο την κατάσταση, να αναταχθεί το φρόνημα και κάπως έτσι να εξετελιχθεί ένα κουβάρι κινητοποιήσεων. Διαφορετικά δεν νομίζουμε ότι μπορεί να υπάρξει αυτό που λέμε κίνημα νεολαίας. Κλείνω αν μπορείς. Κλείνω πολύ κωδικά 30 δευτερόλεπτα. Αν περίπου μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια τέτοια κατάσταση υπάρχουν κάποια ερωτήματα. Ένα ερώτημα είναι αν μπορούμε να υπερβούμε την αντικαπιταλιστική μας ταυτότητα. Όχι να την κρύψουμε σε ένα σιρτάρι, αλλά να κρατήσουμε τα βασικά της στοιχεία, που είναι η μαζική πολιτική, που είναι συγκεκριμένη, η τακτική, που είναι, πώς το λένε, χρονοδιάγραμμα, συγκέντρωση δύναμης και το καθεξής. Δεύτερο πράγμα, που είναι λίγο ένα πιο συγκεκριμένο, το οποίο δεν έχει συζητηθεί. Άμα κάνουμε ένα zoom out, έχει πολύ μεγάλο νόημα σήμερα να υπάρχει και το G400, το Generation 400, μια πρωτοβουλία η οποία έχει πάρθει στο χώρο της νεολαίας, και η ΑΤΑΚ, μια πρωτοβουλία που έχει πάρθει στο χώρο της νεολαίας, και άλλες πρωτοβουλίες διάσπαρτες, οι οποίες έχουν πάρθει στο χώρο της νεολαίας, που δείχνουν μια ανάγκη να υπάρξει μια κίνηση αντίρροπης σε αυτό το σχετισμό δύναμης. Έχει σημασία ή μάλλον θα μπορεί να είναι αποτελεσματικό, αν μιλήσουμε μόνο της αποτελεσματικότητας, μια τέτοια πάλι διαδικασία συγκρότησης παράλληλων πρωτοβουλειών, οι οποίες περίπου να κάνουν τα δικά τους πράγματα. Νομίζω ότι θα χρειαστούν άμεσα συγκλήσεις με την έννοια ότι για να τροποποιηθεί ο σχετισμός δύναμης χρειάζεται κίνηση. Επειδή είμαστε ικανοί και σε 3-4-5 χρόνια να ξανακάνουμε την ίδια συζήτηση, περίπου με τους ίδιους προβληματισμούς, αν έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε φεστιβάλ, συζητήσεις μαζικές κ.ο.κ. Νομίζω ότι κάποιες τέτοιες σκέψεις προς προβληματισμό και προς συζήτηση για να κάνουμε κάποια βήματα κόντρα σε αυτό το σχετισμό δύναμης.